διεκτιμήθηκε. Είναι ο Γιώργος Τσίπρας. Λοιπόν, ελάτε. Ο κύριος Κυρανάκης, ο Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Περάστε. Ελάτε και ίδιο. Μέχρι να φύγει ο κύριος Χατζόπουλος και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καθίστε κι εσείς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και ίδιο. Κύριε Κυρανάκη, εσείς θα είστε ξανά υποψήφιο στο νότιο τομέα. Ναι, στην Νότια Αθήνα φυσικά. Ωραία. Και εσείς, κύριε Τσίπρα, στην Δυτική Αττική. Ωραία. Καταρχήν, καλή επιτυχία και στους δυο σας. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Τσίπρα. Και ας ελπίσουμε να έχετε τη δυνατότητα, αντί να συζητάμε για το αν θα ισχύσει το αποτέλεσμα, θα ισχύσει το αποτέλεσμα, να ανταλλάσσετε πολιτικά επιχειρήματα. Όμως, εμείς υποχρεούμεθα, Βούλα, να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, κύριε Κυρανάκη, από τη Κώστα, χθες το βράδυ στο Γιώργο Κουβαρά, έβαλε ένα ζήτημα αμφισβήτησης από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενός αποτελέσματος χωρίς να είχαμε κάποια αφορμή, τουλάχιστον δεν είχε γίνει απολύτως αντιληπτό. Υπάρχουν αφορμές. Υπάρχουν αρκετές δηλώσεις τελεχών και υπάρχει μια συλλογιστική του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, και συνολικά των ανακοινώσεων της Κουμουνδούρου, η οποία πάντα καταλήγει σε ένα δίθεν αυταρχικό κράτος, σε αυταρχικές λογικές, οι οποίες, ας πούμε, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα. Και όλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι θα καταλήξουν σε μια. Και προετοιμάζουν το έδαφος για μια αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Θεωρούμε ότι αυτές οι λογικές. Εσείς μήπως προετοιμάζετε όμως το έδαφος για να μην αμφισβητηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα? Υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί? Δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Το ίδιο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να το αμφισβητήσουμε? Πώς άνοιξε αυτό το θέμα? Χαιρόμαστε λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να μην αφήνει τα στελέχη του στις διάφορες εκδηλώσεις. Που ξέρετε, ζούμε και στην εποχή των social media και όλα βγαίνουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχει ψευδέστηση σε στελέχη και αυτό αφορά και δικά μας στελέχη και στελέχη όλων των κομμάτων, ότι όταν μιλάνε σε μια κομματική οργάνωση, δεν τους ακούει κανείς, δεν τους καταγράφει κανείς. Αυτά που λέμε την επόμενη μέρα είναι σε όλο το ίντερνετ. Έτσι, άρα μένουν. Και έχουμε ακούσει στελέχη τα οποία λένε ότι θα δούμε τι θα κάνουν και με τις εκλογές και ξέρουμε ότι θέλουν να ελέγξουν τα πάντα κλπ. Εγώ χαίρομαι ειλικρινά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίσει τη στάση του ότι όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, είτε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα το σεβαστούμε και οι δύο. Κύριε Τσίπρα, ακούσατε τι είπε ο κύριος Κυρανάκης. Πού προέκυψε τώρα αυτή η εκτίμηση του Πρωθυπουργού? Τίποτα. Είναι επικοινωνιακή τακτική του κ. Μητσοτάκη. Μπορεί να πει και διάφορα άλλα τα οποία δεν πηγάζουν από πουθενά, δεν έχει γίνει κάποια τέτοια δήλωση. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός γενικά, αν μπορούσε να το κάνει. Να το κάνει. Επειδή έχει αποδειχτεί αδίσταχτος, δηλαδή με κορυφαίο ζήτημα τις υποκλοπές, θα είναι κάτι που θα μπορούσε να σκεφτεί ακόμη και αυτό. Έτσι, αν με ρωτάτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ένδειξη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν προετοιμαζόμαστε καθόλου για να αμφισβητήσουμε το όποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα, δεν έχουμε ανάγκη. Πρώτο κόμμα θα είμαστε. Οπότε. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σε υποθετικό επίπεδο, όπως το θέτει ο κύριος Τσίπρας τώρα, αυτό στην περίοδο την προεκλογική που ζούμε, επιδέχεται πολλών παρερμηνιών. Δηλαδή, δήλωσή σας τώρα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να σκεφτεί να αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών, να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών, κοιτάξτε, είναι κάτι εντόνως παρεξηγήσιμο. Είναι το μόνο και επιβεβαιώνει αυτά που ο Πρωθυπουργός θες. Είναι το μόνο το οποίο δεν έχει κάνει. Άλλαξε τους πάντες. Περίμενα μια πιο ξεκάθαρη απάντηση από εσάς. Ξεκάθαρη απάντηση μόνο. Καθόλου. Εγώ σας λέω ότι άλλαξε τους πάντες, στη δικαιοσύνη, στις ανεξάρτητες αρχές. Άλλαξε νόμους, γιατί ορισμένες θητείες δεν μπορούσε να τους αλλάξει. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Δεν άλλαξε καθόλου ανεξάρτητες αρχές. Ίσα-ίσα που ίδρυσε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία υπάγονται όλες οι ανεξάρτητες αρχές οι οποίες έχουν ενισχυθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό που δεν έκανε να βάλει δικούς του ανθρώπους για να κυνηγήσουν πολιτικούς αντιπάλους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό που έχει γίνει με τις υποκλοπές σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στη Δύση, αναπτυγμένη χώρα. Η κυβέρνηση δεν έκανε υποκλοπές. Θα είχε παραιτηθεί χτες. Η ΕΕΠ δεν παρακολουθούσε δηλαδή κόσμο όταν ήσασταν κυβέρνηση. Δεν είναι αυτή η απάντηση που μου δίνεται. Είναι αποδεδειγμένο ότι η ΕΕΠ του κ. Μητσοτάκη, μάλιστα ήταν και ο ίδιος προϊστάμενος, αλλά και να μην ήταν, δεν έχει τόση σημασία, παρακολουθούσε τους πάντες. Και δεν έχει δώσει καν απάντηση. Δηλαδή την απάντηση κάνω καθόλου λάθος. Απάντηση έχει δώσει μόνο για Ανδρουλάκη και Κουκάκη, που δεν είναι πολιτικός αλλά είναι δημοσιογράφος, ότι τους παρακολουθούσαμε. Για κανέναν άλλον δεν έχει δώσει έστω απάντηση, ότι ναι ή όχι. Έχει δώσει τρεις φορές απαντήσεις στη Βουλή.
Τώρα αυτό το θέμα της παρακολούθησης έχει υπερεξαντληθεί. Τρεις φορές συζητήσεις. Αν θέλετε αυτό να συζητήσουμε σήμερα και όχι άλλα θέματα οικονομικά. Είναι ένα θέμα με το οποίο πηγαίνουμε στις κάλπες και το οποίο έχει αφήσει ερωτηματικά. Αλλά να προσπαθεί να μας πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η επικυβέρνησή του δεν έκανε οι παρακολουθήσεις. Κύριε Κυρανάκη, τουλάχιστον γελίο ότι έχουν γίνει παρακολουθήσεις. Το έχει δεχτεί και η παράταξή σας. Παρακολουθήσεις. Αυτό δεν είναι απάντηση. Εδώ κάνατε παράνομες παρακολουθήσεις για τους πάντες. Δημοσιογράφους, πολιτικούς, το στρατό, επιχειρηματίες. Κάνω λάθος. Ξέρετε, το θέμα είναι. Παρακολουθούσατε. Έχουμε ξεφύγει από το αν γίνονταν παρακολουθήσεις. Έχουμε φτάσει στο γιατί γίνονταν. Σας παρακολουθούσε εσάς, αφού είναι οι πάντες. Τώρα είναι συζήτηση αυτή. Είναι μου λέτε παρακολουθούσε τους πάντες. Άρα φαντάζομαι εσάς, τον αδερφό σας, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα παρακολουθούσε. Βεβαίως. Έχετε αποδείξεις. Όλγα Γεροβασίλη, τον κύριο Σπίτζη. Γιατί κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Σπίτζης κάναν έτσι στην ΑΔΑΕ για να δουν αν παρακολουθούνται από την ΕΕ και πήραν αρνητική απάντηση. Ότι όχι, δεν παρακολουθούσε. Γιατί δεν τον παντάτε. Ήταν ακατοπρέταντο. Κύριε, ακούσατε τι είπα. Η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Σπίτζης που έκαναν καταγγελίες για δίθεν πρέταντο κλπ. Κάναν αίτηση στην ΑΔΑΕ. Και τι απάντηση πήραν, ξέρετε. Ξέρετε, απλά το λέτε. Η ΑΔΕ, όχι δίθεν πρέταντορ, είναι πιστοποιημένο από πήραν αρνητική απάντηση. Η ΑΔΕ μπορεί να. Δεν ξέρω τι απάντηση έδωσε η ΑΔΕ. Δεν σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει το πρέταντορ, δεν έχει σχέση. Να πω κάτι για να διευκολύνω. Εγώ σα ρωτώ καταρχήν για την ΑΕΠ. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Εγώ σα ρώτησα για την ΑΕΠ όμω, καταρχήν. Ναι, τι με ρωτάτε. Παρακολουθούσε κάποιο ΑΕΠ. Γιατί δεν απαντάτε. Αν ναι, η ΑΕΠ παρακολουθούσε κάποιο και παρακολουθεί και σήμερα κάποιο. Και παρακολουθούσε και επί ΣΥΡΙΖΑ κάποιος. Και επί ΠΑΣΟΚ και παλιότερα. Τον παρακολουθούσε. Ορίστε. Τον κύριο Φλόρο τον παρακολουθούσε. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Όχι, άρα τον απαντάτε δηλαδή. Αυτό δεν λέω. Το γνωρίζω για να σας απαντήσω. Ούτε την αρμοδιότητά μου, δική μου σαν βουλευτής, ούτε δικιά σας να επιχειρούμε είναι αυμερινός παρακολουθήσεων. Αν εσείς θέλετε μια υψουροτήρη, στην οποία θα δίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έγκριση ή αφόρηση για το ποιο θα παρακολουθεί, αυτό δεν ανήκει στο δυτικό κόμμα. Κύριε Κυρανάκη, κύριε Τσίπρα, αν και είμαστε αναφανδόν υπέρ αυτού του τύπου του διαλόγου, δηλαδή να μιλάτε απευθείας με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, υπάρχουν και ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Εμένα, για παράδειγμα, με όλη αυτή την περί υποκλοπών συζήτηση, μου προκαλείται το ερώτημα αν οι υποκλοπές θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι χειραγωγούν το αποτέλεσμα με οποιοδήποτε τρόπο. Η χθεσινή ιστορία, ξέρω ότι και οι δύο είστε μελετηροί, που αποκαλύφθηκε από τον Guardian, από μια ερευνητική ομάδα πολλών δημοσιογράφων. Αν δηλαδή και η Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι, αν συνέβη, αυτή η ομάδα που βρίσκεται στην Ελλάδα ήρθε για να χειραγωγήσει τις εκλογές. Ο Guardian έβγαλε και δεύτερο άρθρο στη συνέχεια, το οποίο διαψεύδει το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στον οποίο, η οποία ανακοίνωση λέει ότι αυτή η ομάδα πρέπει να διερευνηθεί. Οι πρακτικές όμως, τις οποίες καταγγέλλει ο Guardian σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αφορούν εμπορικές, στρατηγικές και διαφορές. Λοιπόν. Και όχι χειραγώγηση εκλογικού αποτελέσματος. Μάλιστα. Εγώ απλώς είχα να κάνω μία παρατήρηση προηγουμένως και αυτό που λέγατε για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Σπίρτζη, ότι η ΑΔΑ έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν το ξέρω και το πιο πιθανό είναι να ισχύει αυτό που λέτε. Όχι, όχι. Δέχομαι αυτό που λέτε. Αλλά σε ό,τι αφορά την ΑΕΠ. Όταν παρακολουθήσει όμως ο πρωτοπρέταντορ, κύριε Κυρανάκη, δεν υπάρχει λόγος να σε παρακολουθήσει η ΑΕΠ. Γιατί τη δουλειά θα την κάνει το πρέταντορ. Ρωτήστε λοιπόν. Ναι. Γιατί να σε παρακολουθήσει λοιπόν η ΑΕΠ. Δηλαδή, γιατί πρέπει να το συζητάμε εμείς αυτό. Ωραία, πάμε στο θέμα των πληστηριασμών. Όπου θέλετε. Γιατί για μας είναι και το κομβικό θέμα και είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε και ως. Δεν έχουμε δει κάποια διάθεση, αν θέλετε, η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξει μία νομική προστασία, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, μέχρι να πάρει μια τελική μορφή όλο αυτό. Και στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν είδαμε τέτοια πρόθεση στις ερωτήσεις του Γιώργου Κουβαρά. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Εγώ ακούω με πολύ ενδιαφέρον, άκουσα και το πρωί την συζήτησή σας με τους συναδέλφους σας στο Real FM, κύριε Χουδαλάκη. Να είστε καλά. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στο δημόσιο διάλογο, δυστυχώς, είναι παντελώς ανακριβή. Δηλαδή, βγαίνει μια τρομοκρατικής προσέγγισης, ας πούμε, δήλωση, ειδικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι 700.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, το οποίο απέχει με χαόδη διαφορά από την πραγματικότητα, διότι πρώτα απ' όλα οι 700.000 είναι όλες οι δανειακές συμβάσεις, οι οποίες μπορεί ακόμα και με καθυστέρηση μίας δόσης να έχουν κοκκινήσει. Είναι οι συμβάσεις, όχι τα πρόσωπα. Δηλαδή, μπορεί ένα πρόσωπο να έχει 2-3 δάνεια ή μια επιχείρηση να έχει 4-5 δάνεια στο δικό της αφημί. Εκ των οποίων 600.000 είναι αυτά τα οποία έχουν εμπράγματες εγγυήσεις
ακινήτων, εκ των οποίων το 50% αφορούν κατοικίες, δηλαδή αφορούν ακίνητα τα οποία είναι κατοικίες. Και επειδή μπήκα στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, που χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί από το 2017, διότι θυμάστε παλιότερα είχαμε με φυσικό τρόπο πληστηριασμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ για να διευκολύνει τη διαδικασία έφτιαξε ένα νόμο και την πλατφόρμα για να έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτό είναι απέτηση των είναι θεσμών. Και την οποία απεδέχθη και υποστήριξε πολιτικά και ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά. Χάρη λοιπόν σε αυτόν τον νόμο, μια χαρά μπορούσε. Μια χαρά μπορούσε. Δεν μπορούσα, άμα ήταν απέτηση μπορούσε. Το θεσμό. Μπορούσατε, κύριε Τσίπρα, μπορούσατε. Δεν είναι κακό έχει που είναι, να γίνεται ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Αναρωτιέμαι πώς δεν είπατε ότι το έκανε ο κ. Σπυρακάκης. Α, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό που είναι. Διότι έτσι διευκολύνθηκαν. Μέχρι τότε τουλάχιστον υπήρχαν κάποιοι πρώην σύντροφοι κλπ. Οι οποίοι του εμπόδιζαν. Δεν είναι κακό. Το κρατώ αυτό λοιπόν. Κρατάτε λοιπόν τα στοιχεία. Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν. Αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα των συμβολιογράφων που αναρτώνται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, θα δει ότι οι προγραμματισμένοι πληστηριασμοί που αφορούν ακίνητα και συγκεκριμένα κατοικίες από εδώ και πέρα είναι 4.656. Από αυτούς τους 4.656 είναι για κατοικίες. Δεν είναι όλα πρώτες κατοικίες. Δεν ξέρουμε πόσα είναι γιατί δεν είναι τα στοιχεία τράπεζας. 4.000 μέχρι πότε, κύριε Καραμέλη? Ούτε ξέρουμε. Μέχρι... Ούτε... Στο διενι... Μιλάμε, ο κύριος Τσίπρας λέει, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους 700.000 άνθρωποι. Έτσι δεν είπε? Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν, μάλλον οι κατοικίες οι οποίες είναι σε κίνδυνο πληστηριασμού, κυρίως στον παρόδο μόλις το 25% των πληστηριασμών βρίσκουν πλειοδότη για να μπορέσει να μεταβαστεί. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν αποτέλεσμα. Αλλά από αυτούς τους 4.656, που προφανώς δεν είναι όλα πρώτες κατοικίες και προφανώς δεν είναι όλα κατοικίες οι οποίες ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά, σε ευπαθείς ομάδες που έχουν εισοδηματικά κριτήρια και όλα αυτά, είναι ένας αριθμός πάρα πολύ μικρότερος από τις 700.000 που λέει ο κ. Τσίπρας. Δέχομαι τα στοιχεία που παρουσιάζετε, απλώς δεν μας λέτε για ποιο χρονικό πλαίσιο είναι αυτή η πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί. Για το επόμενο διήμηνο, για το επόμενο τρίμηνο, για τα επόμενα τρία χρόνια. Γιατί το λέω αυτό, κυρία Κεχαγιά? Βουλά μου, να θυμίσουμε κάτι, να το πω και στον κύριο Κυρανάκη. Μας έκανε την τιμή να έρθει στην εκπομπή η κυρία Κατσέλη. Αυτό προχθές. Η κυρία Κατσέλη, όπως ξέρετε, έχει ταυτιστεί και γι' αυτό διαρκώς επικαλούνται όλοι το όνομά της, με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η δική της προσέγγιση αφορούσε 120 με 140.000 σπίτια τα οποία θα βρεθούν σε κίνδυνο. Μας το είπε προχθές, είναι θεωρώ πολύ αξιόπιστη πληροφορία. Προφανέστατα μιλάει σε ένα βάθος. Πού τη στηρίζει? Σε ένα βάθος χρόνου. Έτσι. Πού τη στηρίζει? Προφανώς την ανάλυση που έκανε από τα τραπεζικά δένεια, στα οποία και εσείς όπως λέω. Και εγώ, κύριε Χουδαλάκη, επειδή είμαι και εγώ μελετηρός. Επειδή όμως και επειδή συμφωνώ, θα σας πω την άποψή μου. Εγώ συμφωνώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνεπείς δανειολήπτες και για αντικειμενικούς λόγους, για λόγους υγείας, αλλαγής συνθήκων, οτιδήποτε, δεν μπορούν να πληρώσουν και θέλουν να μπουν σε ρύθμιση. Και παρόλα αυτά οι τράπεζες παρανόμησαν και έστειλαν, μεταβίβασαν το δάνειό τους σε funds και είναι προγραμματισμένοι πληστηριασμοί για πρώτη κατοικία με εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει οπωσδήποτε να προστατευθούν. Συμφωνώ. Δεν προστατεύονται. Προστατεύονται. Δεν προστατεύονται. Προστατεύονται. Δεν προστατεύονται. Αυτοί όμως είναι κάτω του μισού του αριθμού που σας είπα μόλις. Ωραία. Εμείς σας λέμε ότι δεχόμαστε την ειλικρίνεια των στοιχείων σας. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως να μα κάνουμε καταλαβαίνω. Είναι από την επίσημη ιστοσελίδα των συμβολιογράφων. Στην ερώτηση που εύλογα κάναμε και οι τρεις, για πόσο χρονικό διάστημα μιλάς, ο κύριος Κυριανάκης, ο Αγαπητός Κώστας, λέει αυτά έχουν αναρτηθεί. Ναι. Και αυτά για ποιο λόγο έχει σημασία αυτό, κυρία Κεχαγιά, να το εξηγήσουμε. Το πόσα θα αναρτηθούν στο μέλλον δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και εγώ για ποιο λόγο έχει σημασία να το εξηγήσει στον κόσμο για να μην τρομοκρατούμε κιόλας. Αυτοί οι πληστηριασμοί που είναι προγραμματισμένοι. Λίγο σύντομα για να μιλήσει για τους πληστηριασμούς. Ένα λεπτό θέλω μόνο. Αυτοί οι πληστηριασμοί που είναι προγραμματισμένοι βασίζονται προφανώς σε δάνεια τα οποία μεταβιβάστηκαν ήδη σε funds. Και τα πιθανότερα να έγιναν ψήριζα. Οι υπόλοιποι, των οποίων κοκκινίζουν τα δάνεια σήμερα ή από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος της Νέας Δημοκρατίας, έχουν την εξής δυνατότητα. Υποχρεούνται οι τράπεζες να κάνουν τρεις προτάσεις ρύθμισης πριν πάρουν την απόφαση να μεταβιβάσουν. Και άρα λοιπόν έχουμε περίπου 30 δισεκατομμύρια σε αξία δάνεια τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί.
και πολλά περισσότερα με τη βελτίωση του εξοδικαστικού μηχανισμού θα μπορέσουν να προστατευτούν. Αυτή είναι η λογική μας. Εδώ είχε έρθει πριν από λίγο ο δικηγόρος και μας είπε ότι οι επιχειρηματίες που ήταν σε εξοδικαστικό μηχανισμό χάνει το σπίτι του γιατί δεν προστατεύεται ούτε καν με τον εξοδικαστικό. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, εσείς ευθυνεστεί για τους πληστηριασμούς, ανοίξατε το μεγάλο δρόμο. Εμείς ευθυνόμαστε για τα μνημόνια του 2010, εμείς και για την κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου, εμείς και τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, κάπου πρέπει να σταματήσει δηλαδή, αυτό το. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο δηλαδή, του πολιτικού διαλόγου, ας πούμε, λόγω της επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα απλό ερώτημα προς τον κύριο Κυριανάκη. Τι ανέστηλε, δηλαδή το έδωσε διάρκεια ακόμα ένα χρόνο από το τέλος του 19 μέχρι περίπου το φθινόπωρο του 20 Νέα Δημοκρατία, σε ποιο νόμο, σχετικά με αυτά που συζητάμε, στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό έδωσε παράτηση. Άρα μέχρι τότε υπήρχε προστασία πρώτης κατοικίας. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Τώρα για να βάλουμε. Υπάρχει και δήλωση του Πρωθυπουργού σχετική. Ακριβώς. Να βάλουμε το. Τότε αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός. Τελείωσε άλλα από αυτά που λέει τώρα. Άρα μάλλον κάποιο το προστάτευε πριν, το οποίο κράτησε μέχρι το 20. Να βάλουμε τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Σε εποχές κανονικότητας, πριν τα μνημόνια, πριν τη βαθιά κρίση κτλ., προφανώς πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία όταν χρωστάς. Γι' αυτό το λόγο γίνονται εμπράγματα σε εξασφαλίσεις, ακριβώς να καταλήγουμε τελικά σε πληστηριασμούς. Τι συνέβη όμως μετά το 8-9 και κυρίως το 10, υπήρξε μια δραματική φτωχοποίηση του κόσμου και υποβιβασμός των εισοδημάτων. Έβγαζε κανείς, οικογενειακά μιλάω, ξέρω εγώ, 2.500-3.000 πήγε στα 1.200, αυτός που έβγαζε 1.200 πήγε στα 700 και ούτω καθεξής. Συνεπώς όλα τα δάνεια βρέθηκαν στον αέρα. Όταν έχεις μια τόσο μεγάλη κρίση, προφανώς έχεις μια έκτακτη πολιτική. Τέρμα το όποιος χρωστάει, χάνει το σπίτι του, αυτά κτλ. Και πας σε μια ειδική πολιτική. Αλλιώς θα γίνει μια τεράστια αναδιονομή πλούτου, θα καταστραφεί κόσμος, αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή θα χάσει το σπίτι του, θα χάσει την επιχείρησή του. Ο κ. Κυριανάκης βοηθάει με αυτό που λέει ότι δίνει όλα σπίτια. Όντως, πάρα πολλές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και προσέξτε, δεν κινδυνεύουν απλά να αλλάξουν χέρια, να πάρει μια επιχείρηση μικρομεσαία κάποιος άλλος ιδιοκτήτης, κινδυνεύουν να ρευστοποιηθούν. Το οποίο εκτός των άλλων είναι κακό και για την ελληνική οικονομία. Έρχομαι λοιπόν σε εμάς. Εμείς όχι μόνο διατηρήσαμε την όποια προστασία υπήρχε πριν το 2015 από τον νόμο Κατσέλη, τη διευρύναμε προς δύο κατευθύνσεις. Όχι μόνο τα επένδυση σε τράπεζες, αλλά και επένδυση σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, και όχι μόνο τότε για μισθωτούς, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες κτλ. Αυτό κάναμε εμείς. Και αυτό διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 19 και η Νέα Δημοκρατία το ανέστειλε ακόμα για ένα χρόνο, μέχρι το 20. Να ζητήσω μετά και από τους δύο, επειδή έχετε πει τι έχετε κάνει. Ναι. Τι θέλετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Τι θέλετε να κάνετε εσείς και να κλείσει ο κύριος Κυριανάκης σύντομα. Της Νέας Δημοκρατίας δεν της φταίει κανένας νόμος που υπήρχε πριν. Ας πούμε ότι φταίει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν φταίει καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ας πούμε ότι φταίει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή που έκανε το σχέδιο Ηρακλής, μεταβίβασε όλα τα δάνεια στα funds, κατήργησε τον πτυχιοθετικό κώδικα. Όχι. Αλλά δυστυχώς υπήρχε ο προηγούμενος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, και το ψέμα το οποίο λέγεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα στις τράπεζες, αυτή είναι και η κύρια διαφορά από το δικό μας καθεστώς και όλες τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει από το 19 μέχρι σήμερα, να εφαρμόσουν μια πλατφόρμα υποχρεωτική για τις ίδιες. Καμία απολύτως υποχρεωτικότητα. Εγώ έχω συναντήσει πάρα πολύ κόσμο, είναι δεκάδες δηλαδή, που σου λένε ότι έχει πάρει το δάνειό μου ένα φαντ και δεν δέχεται στην ουσία κανένα συμβασμό. Δεν δέχεται να συνεχίσει να πληρώνει ο άλλος αυτά που πληρώνει μέχρι σήμερα. Είναι το θέμα οικονομικής λειτουργίας των φαντ. Θέλουν να τα ξεπουλήσουν όλα και να τελειώνουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε προτείνει είναι μέχρι τις εκλογές να απαγορευτεί οι πληστηριασμοί να ανασταλούν ναι, πρώτης κατοικίας και να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, προφανώς με άλλο πτωχευτικό κόκκινο, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, να προστατέψει τη λαϊκή πρώτη κατοικία όπως το κάναμε από το 2015. Πόσες είναι αυτές οι κατοικίες που μέχρι το 19. Λοιπόν, πόσες είναι αυτές οι πρώτες κατοικίες που κινδυνεύουν. Είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν το ξέρω. Εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατοντάδες λαϊκές πρώτες κατοικίες είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Και εκατοντάδες χιλιάδες είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από ρευστοποίηση. Έχουν δημοσιευτεί πολλά στοιχεία. Πουθενά. Αυτό που λέτε, πουθενά τον άλλο στο βάρο. Και ειλικρινά, τα στοιχεία που μου είπατε εσείς είναι των servicers. Όχι. Τα 30 δισεκατομμύρια ρυθμισμένα. Είναι του εφετείου. Κάνετε λάθος. Τα 30 δισεκατομμύρια ρυθμισμένα είναι το servicers. Και είναι απολύτως ψέμα. Διαχειρίζονται 30 δισεκατομμύρια. Εγώ θα σας πω ένα άλλο στοιχείο που είναι στις Τράπεζες της Ελλάδας. Προχτεσινό. 87 δις είναι κόκκινα. 87 δις δάνεια. Τι σημαίνει αυτό. Τι θα γίνει κόκκινα, αυτά. Κύριε Τσίπρα. Πόσα σπίτια είναι τα 87 δις δάνεια. Πόσες επιχειρήσεις είναι. Πόσες τι συζητάμε είναι. Τώρα. Πόσες είναι. Για πείτε μου, εσείς κάνετε μια απλή διαίρεση. Εγώ λοιπόν, επειδή πραγματικά πιστεύω όντως τα βγάζατε το μυαλό σας αυτή τη στιγμή. 87 δις. Ότι εκατοντάδες χιλιάδες πρώτες κατοικίες κινδυνεύουν είναι πραγματικά το μυαλό σας. Το πιο το. Εγώ καλώ τους τηλεθεατές μας. Σας είπα εγώ 700. Καλώ. Είπατε εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι. Κάντε λάθος λοιπόν. Καλώ τους τηλεθεατές μας.
που έχουν το ενδιαφέρον να δούνε τα πραγματικά στοιχεία, ναι, να μπουν στη σελίδα e-auction.gr, ναι, που είναι του εφετείου, με επιστοποίηση του εφετείου, ιστοσελίδα των συμβολιογράφων, και να πατήσουν, έχει κριτήρια... Προφανώς όμως δεν είναι τα μόνα στοιχεία. Κριτήρια ημερομηνίας, έχει κριτήρια για το αν είναι ακίνητο ή άλλο, αν είναι ολοκληρωμένος ο πληστηριασμός, αν είναι ματαιωμένος ο πληστηριασμός, αν είναι κατοικία, επαγγελματικό ακίνητο κλπ. Και πόσα σπίτια είναι στους σέρβιτες. Ξέρει τους πληστηριασμούς, κύριε Τσίπρα. Όσοι έχουν κηρυχτεί. Υπάρχουν πληστηριασμοί που δεν έχουν κηρυχτεί. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί δεν έχουν κηρυχτεί. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Δεν έχουν κηρυχτεί ακόμα πληστηριασμοί. Ξέρετε γιατί δεν έχουν κηρυχτεί. Γιατί. Ξέρετε γιατί δεν έχουν κηρυχτεί. Είπαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Άρα να μην την πω. 10 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνω στα 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κυρανάκη. Και να είναι και σωστό αυτό που κάνετε. Εμείς. Σας λέω τόση ώρα και εσείς μας λέτε στοιχεία. Μου λέτε να πει ο κύριος Τσίπρας και να απαντήσω μετά. Και εσείς και μου λέτε σε όλα αυτά που είπε, τα ψέματα, τις ανακρίβειες, να απαντήσω 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Πείτε μας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μα όχι, με συγχωρείτε, δεν θα μας προσβάλλετε τώρα, κύριε Κυρανάκη. Εγώ σας προσβάλλω. Ναι, μας προσβάλλετε. Σας είπαμε, κλείνουμε. Προσβάλλετε την νοημοσύνη τηλεθεατών, κύριε Κυρανάκη. Όταν μου λέτε σε όλα αυτά να απαντήσω 10 δευτερόλεπτα, κατεβάζει από το μυαλό σας στοιχεία. Μας είπατε την πρόταση. Έχετε μεγάλη ευθύνη, ξέρετε, έχετε μεγάλη ευθύνη εσείς δημοσιογράφοι. Οι οποίοι καθημερινά βάζετε ρεπορτάζ. Ως δημοσιογράφοι. Βάζετε ρεπορτάζ, ναι, με στοιχεία τα δεν οποία είναι ανακριβή. Σαν, είμαστε δημοσιογράφοι. Ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ λέω σαν δημοσιογράφοι. Ωραία. Λοιπόν, με στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν, ναι, και τρομοκρατείτε τον κόσμο. Και αντί να ενημερώσετε. Εμείς τρομοκρατούμε τον κόσμο. Αντί να ενημερώσετε τον κόσμο. Τι πρακτικές μιας. Αντί να ενημερώσετε τον κόσμο. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Αντί να ενημερώσετε τον κόσμο για τη δυνατότητα ανακοπής που έχει. Για όσες τράπεζες παρανόμησαν. Αυτό κάναμε προηγουμένως, αλλά δεν το ακούσατε. Εντάξει, εντάξει, το βλέπω. Όχι, δεν βλέπετε τίποτα. Λοιπόν. Κύριε Κυρανάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Κύριε Τσίπρα, ευχαριστούμε και εσάς.